πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί ξέρω ότι το θέμα της αγοράς ακινήτων ενδιαφέρει πολύ και εσάς που μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου και αποτελείτε αυτό που ονομάζουμε απόδημο ελληνισμό, γιατί πολλοί από εσάς επισκέπτεστε την Ελλάδα και μπαίνετε στη λογική να κάνετε και επενδύσεις σε ακίνητα εδώ στη χώρα μας. Να πούμε καλημέρα λοιπόν στον Θεμιστοκλή τον Μπάκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και να τον ευχαριστήσουμε για την απόκριση. Καλή σήμερα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Μπάκα, βρισκόμαστε νομίζω σε μία συγκυρία για σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα, που διαμορφώνει συνθήκες πάρα πολύ πιεστικές για τους Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, γιατί ειδικά αυτοί που δεν έχουν ιδιόκτητο ακίνητο και είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ενίκιο για την πρώτη τους κατοικία, τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν βρεθείς στην συγκυρία να πρέπει να ψάξεις να νοικιάσεις, εφόσον ο ιδιοκτήτης του προηγούμενου ακινήτου που έμενες το θέλει για δική του χρήση, είσαι υποχρεωμένος να καταβάλεις πολύ υψηλά ποσά, ποσά τα οποία δεν ταιριάζουν καθόλου με τα εισοδήματά μας εδώ. Είναι μια αγορά η οποία είναι στρεβλή εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει από το εξωτερικό για ακίνητα στη χώρα μας. Πώς το δικαιολογούμε όλο αυτό που συμβαίνει? Κύριε Αγγελόπουλε, ο λόγος που καταγράφουμε αύξηση στο ζητούμενο τιμό ενοικίασης ακόμα και 53% στο νομό Αττικής από το 2017 ως και σήμερα, δεν είναι μόνο το περιοδικό ενδιαφέρον, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αμείωτο από αλλοδαπούς επενδυτές ή αν είσαι από ομογενείς. Είναι κατά κύριο λόγο ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι η θεσιμότητα των ακινήτων είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ταυτόχρονα έχουν μια έντονη δυναμική των βαϊχών μισθών, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη και τουριστική δυναμική. Παράλληλα, είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής, όταν το 2018-2019 η Γιώργη ανέφερε ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια σε κόστος στέγασης. Ενώ επιπλέον βλέπουμε ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να αγοράσουν ακίνητο στη χώρα μας, οι οποίοι διαμένουν στη χώρα μας, πρώτα τα πεζικά ιδρύματα ζητούν μια ιδέα συμμετοχή στην αξία του ακινήτου ακόμα και σε 1%. Επομένως, αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί η αξία 200.000 ευρώ, θα πρέπει να υπάρχει μια αποταμίευση που θα ακόμα και 80.000 ευρώ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ελάχιστη αυτή τη στιγμή οι συμπολίτε μα που διαθέτουν αποταμίευση ή ίσω ακόμα και 80.000 ευρώ. Επομένως, είναι πολλοί παράγοντε. Μπορεί να μιλήσουν πάρα πολλούς παράγοντες οι οποίοι έχουν διαμορφώσει αυτή την εικόνα του σήμερα. Οι νέοι άνθρωποι ταυτόχρονα ζουν μια εργασιακή ανασφάλεια. Και τι εννοώ? Δύσκολο ένας νέος άνθρωπος θα μπορέσει να δεσμευτεί, αν δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, για 30-35 έτη να πάρει ένα δάνειο. Τη στιγμή που έχει εικόνες του παρελθόντος με πληστηριασμούς, με κόκκινα δάνεια, έχει τις εικόνες του παρελθόντος όπου πάρα πολλοί άλλαξαν τα συμπαντικά του κριτήρια και τα εισοδήματά του και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις. Γενικά είμαστε μια χώρα που τα τελευταία έτη βρισκόμαστε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Το ακίνητο πλέον είναι επενδυτικό προϊόν. Σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα έτη για ένα ακίνητο η απόδοση για μακροχρόνια σημαντική μίσθωση ήταν περίπου στο 3-4% και σε πολλές περιπτώσεις πλέον αγγίζουμε το 6-7%. Αυτό δεν υπάρχει σε κυστικές μισθώσεις. Ποτέ δεν υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη απόδοση στα κυστικά ακίνητα. Ενώ ακόμα και οι ξένοι επενδυτές ή ακόμα και ομογενείς που επενδύουν στην χώρα μας σε τουριστικούς προορισμούς, σε ακίνητα εξοχικά, το αγοράζουν το εξωτερικό ακίνητο, όχι με στόχο το να έχουν μόνο ένα ακίνητο στην πατρίδα ή ένα ακίνητο στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει ήλιο, έχει την όμορφη θάλασσα και πολύ όλο καιρό. Είναι μια χώρα η οποία έχει έντονη τουριστική δυναμική και το εξωτερικό ακίνητο πλέον έχει γίνει επενδυτικό ακίνητο, διότι το διάστημα που ο ιδιοκτήτης δεν διαμένει στη χώρα μας, εγγράφει το ακίνητο της συγκεκριμένης παθόμενης χρόνιας μίστασης ή πολύ ψηλά εισοδήματα. Μάλιστα, άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία τουλάχιστον έτσι όπως την περιγράφεται, μάλλον αδιέξοδη φαίνεται. Δεν βλέπουμε δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές που θα ρίξουν τις τιμές στην αγορά. Κύριε Αγγελόπουλε, πρέπει να ξεχαρίσουμε το εξής. Κανείς δεν θέλει να χαλάσει ή να αλλάξει τον επενδυτικό χαρακτήρα που έχει δημιουργηθεί στην χώρα και τη μεταγορά. Από την άλλη πλευρά όμως η πολιτεία είναι υποχρεωμένη το να έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής, το οποίο το κόστος στέγασης στην χώρα μας είναι προσιτό. Δεν είναι αντικρούμενα τα συμφέροντα. Εδώ αυτή τη στιγμή σαν χώρα έχουμε στοιχεία από τη Eurostat που αναφέρει
ότι 74,6% των ενοικιαστών θα απανούν πάνω από 40% του εισοδήματο ή του κόστου στέγασης. Όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 21%. Έχουμε στοιχεία της Γιούρτιν που αναφέρει ότι το 71,9% των νέων ηλικία 18-34 ετών διαμένει στο παιδικό του δωμάτιο και είμαστε η δεύτερη σύλληψη της Ευρώπης. Ενώ και ένα πρόσφατο στοιχείο αναφέρει ότι το 45,5% των συμπολιτών μας ζουν σε νοικοκυριά που είτε οφείλουν τη δόση εργατικού δανείου, είτε οφείλουν το ηλικία, είτε οφείλουν λογαριασμού 10. Όταν η δεύτερη χώρα στη λίστα είναι η Βουλγαρία με 19,9%. Άρα κατανοείται ότι ένα στου δύο συμπολίτε μα ζει σε ένα σπίτι που οφείλει υποχρεώσει που έχουν άμεση σχέση με τη στέγαση. Και αυτό το ποσοστό αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 9 ποσοστιαίε μονάδε που αντιστοιχούν σε 900.000 συμπολίτε μα. Επομένω, το θέμα δεν είναι αν η χώρα μα είναι επενδυτικό προορισμό, που καλώ είναι κύριε επενδυτικό προορισμό. Δεν είναι ότι η χώρα μα παίρνει αποδόσει πλέον που το ακίνητο είναι επενδυτικό προϊόν ή εφηστική κατοικία. Το θέμα είναι σαν χώρα. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να μπούμε στη λογική ενός συγκεκριμένου σχεδίου στεγαστικής πολιτικής. Και αυτό καταγράφει με το γεγονός ότι ταχθήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης με μόλις 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή για να ανακαινήσουμε 70 σπίτια στο Δήμο Αθηναίων και 30 σπίτια στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όταν άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία εντάχθηκαν με προγράμματα και μέτρα ύψους 1 και 2 δις ευρώ αντίστοιχα για τη δημιουργία της κοινωνικής αδικίας. Εμείς έχουμε σαν χώρα αυτή τη στιγμή θεωρήσει ναυαρχίδα της εργατικής πολιτικής το πρόγραμμα σπίτι μου. Ένα πρόγραμμα το πλούνο θετικό που ξεκίνησε, ένα πρόγραμμα όμως μικρής δυναμικής, 5.000 δικαιούχων, δανείων δηλαδή, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν νέοι άνθρωποι, ως 39 ετών, οι οποίοι διέθεταν τα τραπεζικά κριτήρια που έχουν αυτή τη στιγμή βάλει στις προϋποθέσεις τα επιστημικά ιδρύματα. Ναι, να τις πούμε αυτές τις προϋποθέσεις, κύριε Μπάκα, γιατί είναι προϋποθέσεις που καλύπτουν πολύ λίγους, νομίζω. Γιατί όταν πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κομμάτι του ποσού στην άκρη για να αγοράσεις σπίτι, όσο και να σε διευκολύνει η τράπεζα, ένα μεγάλο κομμάτι των νέων ανθρώπων σήμερα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι πολύ δύσκολο να τα αποκριθούν. Το πρόγραμμα του συγκεκριμένο δεν στόχευσε στα φθηνά, δηλαδή δεν πήγε κάποιο σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν ήταν δικαιούχο σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και αγόρασε ένα φθηνό σπίτι. Είναι ο νέο ο οποίο πληρούσε τα τραπεζικά κριτήρια και διέθετο ίδιο ακόμη και 50-60.000 ευρώ ιδία συμμετοχή. Και αντί να πάει ένα δάνειο με ένα επιτόκιο συγκεκριμένο, πήρε ένα δάνειο με μια χαμηλότερη επιτόκια. Και εμένα μου μυρίζεται σε κάποιε από αυτέ τι περιπτώσει ότι κρύβονται επενδυτέ από πίσω. Όχι νέα ζευγάρια που θέλουν μια πρώτη κατοικία και δεν έχουν άλλη διέξοδο. Δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξακέλθηκε από το Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ το 2022, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και είδαμε ότι το μεσοδιάστημα αυτό από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έως και την έναρξη του προγράμματος καταγράψαμε αυξήσεις ακόμα και 20-25% στις περιοχές που διέθεταν ακίνητα που πληρούσαν στις εκκλημένες περιγραφές. Ένα πρόγραμμα το οποίο όμως δεν έδινε την δυνατότητα στους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ακίνητων προσκόλλησης σε υψηλά ποσοστά, να μπορέσουν να ανεγείρουν το νέο ακίνητό του, το νέο του σπίτι, το κόποτα των γονιών τους, να ανεγείρουν το ακίνητό του, το νεόδυτο, το δικαίωμα υψού, στην πλάκα του πατέρα που λέγαμε το παλιά, αν θυμάστε το σπίτι, ναι, βέβαια. Ή αλλιώς να γίνει αποπεράτωση ακινήτου που πολλές φορές οι ελληνικές οικογένειες είχαν μπει σε διαδικασία να φτιάξουν ένα σπίτι για το παιδί του και το σπίτι αυτό είναι στη μέση της οικονομικής κρίσης. Επομένως, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευσε στην αγορά παλαιών σπιτιών, αυξάνοντας τεχνιέτως τις ζητούμενες τιμές πώλησης για πολύ μικρό αριθμό δικαιούχων. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας. Είμαστε πρωταθλητές από στέγαση για 6 συνεχόμενα έτη με 5.000 δάνεια και αυτούς που μπορούσαν να πάρουν δάνειο και διέθετα ταυτόχρονα την ιδία συμμετοχή. Δηλαδή ο νέος που δεν διαθέτει αυτή 40-50.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ ιδία συμμετοχή, πώς θα πάρει σπίτι. Ο νέος ο οποίος είναι άνω των 39 ετών και είναι 40 ετών, πώς θα πάρει σπίτι. Αυτό που 42 ετών και ήταν 30 χρονών τα χρόνια των μνημονίων, έχασε μια δεκαετία. Πώς θα αποκτήσει σπίτι τώρα που είναι και δύο παιδιά. Και μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό. Η λέξη ευάλωτος μας μπερδεύει. Ευάλωτοι πλέον νιώθουμε όλοι μας την οικονομία αυτής της χώρας και το κόστος διαβίωσης που έχει αυξηθεί πραγματικά πάρα πολύ. Αντιθέτως όμως, για την πολιτεία, ευάλωτος είναι αυτός που έχει φορολογική δήλωση 7.000 ευρώ. Δηλαδή αυτός που έχει φορολογική δήλωση 2.000 ευρώ πάνω από το όρο της πρόσθεσης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Μάλιστα. Άρα πώς αλλιώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, με ποιες προϋποθέσεις πιστεύετε, για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό και να δώσει διέξοδο τουλάχιστον στις νέες οικογένειες, στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως λέτε κι εσείς, ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο και φοβούνται να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Θεωρείται πάρα πολύ τολμηρό να αποφασίσει κάποιος να φτιάξει τη ζωή του και να φύγει από το πατρικό σπίτι για να πληρώνει ενίκιο ή ακόμη να πάρει και ένα δάνειο που δεν ξέρει με την εργασιακή ανασφάλεια που υπάρχει αν θα μπορεί να το αποπληρώνει για πάντα. Κύριε Καλόπουλε, υπήρξαν νέοι που πήραν στεγαστικό δάνειο πριν 2 έτη. Με μια δόση δανείου 500-550 ευρώ και αυτή η δόση έφτασε στα 750 ευρώ το μήνα. Ποιο νέο είδε να αυξάνει την μισθοδοσία του κατά 200 ευρώ το μήνα εντός της διετίας? Κανείς. Κανένας. Στερείται άλλα για να το αποκριθεί. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί ρωτάνε το εξής και λένε, μα πώς είναι δυνατόν να πληρώνει από το ενίκιο κάποιος? Κάποιος το πληρώνει. Πώς είναι δυνατόν? Η απάντηση είναι εξής. Το 76,9% των ενοικιαστών στη χώρα μας, όταν πληρώσουν το ενίκιο του, είτε κόβονται καθημερινότητά του βασικά αγαθά, είτε στρέφονται στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, το παιδί ζει στην Αθήνα με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, και στέλνουν πατέρες από πίσω από το χωριό, από την περιφέρεια, στέλνουν 400-500 ευρώ τη σύνταξή του για να μπορεί το παιδί να πληρώσει το ενίκιο. Από την πετσοκομμένη σύνταξή του, να συμπληρώσω εδώ, γιατί. Δηλαδή, αλλιώς βλέπουμε πλέον να μένουν όλοι μαζί. Δηλαδή θεωρούν τώρα λογικό σε ένα σπίτι να μένει ο πεθερός, η πεθερά, η νύφη, ο γιος και το εγγόνι. Αυτά τα πράγματα το 2024 είναι εκτός λογικής. Όπως εκτός λογικής είναι, κύριε Αγγελόπουλε, και το γεγονός ότι πλέον βλέπουμε χαμηλό συνταξιούχους και σε αριθμούς περίπου 50.000 η χώρα μας, οι οποίοι δημιουργούν ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media, για να βγουν συγκάτοικο και να μπορούν να διαμείνουν σε μια κασονιέρα. Ή αλλιώς βλέπουμε τους γονείς πλέον να εγκαταλείπουν την κύρια οικογενειακή κατοικία και να ψάχνουν να βρουν μια κασονιέρα, να την νοικιάσουν, για να παραμείνουν εκεί οι γονείς, για να παραχωρήσουν το σπίτι τα παιδιά που θα παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Αυτά τα δεδομένα μας γυρίζουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αυτή η εικόνα, κύριε Αγγελόπουλε, μην θεωρεί ο κόσμος θα αλλάξει από το πρωί. Διότι δεν έχουμε ούτε ένα μέτρο αυτή τη στιγμή στεγαστικής πολιτικής με στόχευση στην άμεση αναχέτηση στέγασης. Ό,τι μέτρο εξαγγέλνει την κυβέρνηση, τα οποία έχουν εξαγγελθεί 4-5 φορές τα ίδια μέτρα, είναι μέτρα τα οποία θέλουν χρόνο, είναι μικρής κλίμακας και πρέπει να έχεις είτε δυνατότητα δανεισμού για να συμμετάσχεις ή αλλιώς να έχεις υγεία κεφάλαια. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είτε διαθέτει για αυτά δικά του, από τους γονείς του, από τη δουλειά του, από την δική του αποταμίευση, ή αλλιώς έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Τη στιγμή που ο τραπεζικός δανεισμός στη χώρα μας, και το 2023, τα στεγαστικά δάνεια, έκλεισε με 1,3 δις ευρώ. 1,3 δις ευρώ συνολικά μαζί με το πρόγραμμα σπίτι μου. Όταν το 2007 συζητάγαμε για 17 δις ευρώ εκδόσεις σε ένα χρόνο. Δηλαδή ο ένας μήνας του 7 είναι όλη χρονιά το 2023. Εντάξει, και ξέρετε, για να μπει στη διαδικασία να δανειστείς για να αγοράσεις σπίτι, σκέφτεσαι και το δεδομένο ότι κάποια σπίτια είναι υπερκοστολογημένα αυτή τη στιγμή και όπως και να το κάνεις, σου έρχεται στο μυαλό, θα πάω να πάρω ένα δάνειο, θα πάρω τόσα λεφτά, θα δεσμευθώ για τόσα χρόνια στη ζωή μου να πληρώνω ένα δάνειο για ένα σπίτι που κοστίζει τα μισά στην πραγματικότητα, επειδή είναι έτσι η αγορά τώρα. Έχουμε το εξής θέμα. Έχουμε μία αύξηση στο κόστος κατασκευής κατά 50-60%. Δηλαδή από 1.000-1.100 ευρώ, φτάσαμε τα 1.700-1.800. Βέβαια. Αυτό το κόστος κατασκευής όλο μετακυλίεται στις ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδημων σπιτιών. Και θα πει κάποιος, πολύ λογικά κύριε Πάκα, αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδημων. Τα παλαιότερα σπίτια τι αυξάνονται? Και η απάντηση είναι εξής. Όσο αυξάνονται οι τιμές των νεόδημων σπιτιών, συμπαρασύρονται τεχνιέντο οι τιμές πώλησης των παλαιότερων ανακινήτων. Διότι τα μαθητέ ζητούν από εμάς να κάνουμε μια εκτίμηση, το μοντέλο εκτιμητικής λέει το εξής. Χρησιμοποιείς ένα σπίτι πρώτο ρόφο 80-110 τετραγωνικά μέτρα, νεόδμητο, και με συντελεστής απομείωσης ψάχνεις και βρίσκεις την αξία του σπιτιού του 1980. Επομένως, όσο συνεχίζεται αυτή η ακρίβεια στη χώρα, αυτό το αύξηση του κόστου κατασκευής των ελληνικών, θα αυξάνονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης, όχι λόγω μόνο του πολιτικού ενδιαφέροντος, αλλά λόγω του κόστου. Και την ίδια στιγμή οι δημόσιοι λειτουργοί που διορίζονται στα νησιά μας
ταξιδεύουν και βρίσκονται σε αδιέξοδο πολλές φορές και αποφασίζουν να επιστρέψουν. Γιατί δεν βρίσκουν σπίτι να νοικιάσουν. Πρέπει να δίνουν όλο τους το μισθό. Θα έπρεπε να το λύσει η πολιτεία και οι δημοτικές αρχές. Είναι παράλογο να είσαι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος και να μην μπορείς αυτή τη στιγμή μετά από έξω τα εκατομμυρίων τους καλοκαιρινούς μήνες να μην μπορείς να έχεις κατοικίες, να στεγάσεις τους κατοικούς λειτουργούς. Δηλαδή τον δάσκαλο, τον γιατρό, τον αστυνομικό, τον λιμενικό ή οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή δημόσιο λειτουργό και βρίσκεται στο συγκεκριμένο νησί για να εργαστεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι παράλογο και αυτό πρέπει να το κοιτάξουν πραγματικά οι δημοτικές αρχές, διότι ακίνητη περιουσία υπάρχουν στις δημοτικές αρχές που είναι αναξιοποίητη. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και να μας δοθεί δυνατότητα κάποια στιγμή όταν θα βρεθείτε εδώ στο Ραδιομέγαρο, γιατί ξέρω ότι σας φιλοξενούν πολύ συχνά και οι συνάδελφοι στη τηλεόραση, να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο για να κάνουμε και την κουβέντα αυτή πιο άνετα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και μας απασχολεί όλους και εμάς και ακόμη περισσότερο όσους έχουμε παιδιά και τα επόμενα χρόνια τρέμουμε στην ιδέα το τι θα κάνουν τα παιδιά μας και πόσα χρόνια θα πρέπει να τα στηρίξουμε με ό,τι δυνατότητα θα έχουμε και εμείς βέβαια, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το στεγαστικό ζήτημα. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.